20 λεπτά τέτοια πολυλογία, πώς μας βγήκε έτσι πρωί πρωί, δεν έχει μιλήσει ακόμα, φαντάσου, οπότε πάμε να κάνουμε μια αλλαγή, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε αυτές το βράδυ στην αβάμπρεμιέρα της ταινίας και συνεχίζουμε. Μια στιγμή μπορεί να τα αλλάξει όλα με ένα βλέμμα, με ένα φιλί. Επίσημη πρώτη έκανε η ταινία «Αν» του Χριστόφορ Παπακαλιάτη στα Βίλα Τσίνεμα σαν The Mall Athens και κέρδισε τις εντυπώσεις. Μια ξεχωριστή ερωτική ιστορία σε μια εποχή που όλα αλλάζουν από τον ταλαντούχο Χριστόφορο, ο οποίος ξέρει να μας ταξιδεύει και να μας μαγεύει με τις δουλειές του. Έχεις πάρει χαμπάρι πόσες εκατομμύρια φορές σου έχω ζητήσει να ασχοληθείς λίγο μαζί. Όλα πρέπει εσύ να τα ελέγχεις, όλα πρέπει εσύ να τα εγκρίνεις και όλα πρέπει εγώ να απολογούμε. Που δεν έχω δουλειά, που δεν φέρνω λεφτά, που. Γιατί πιστεύεις ότι τα προβλήματά μας προκύπτουν από τα λεφτά, γιατί όλα για σένα έχουν να κάνουν με τα λεφτά, αυτό είναι το θέμα μας. Και αυτό. Ο ίδιος και η Μαρίνα Καλογύρου ήταν εκεί από νωρίς και υποδέχτηκαν με αγάπη κοινό και καλεσμένους. Συναισθήματα. Το άγχος που έχουμε πάντα όταν έχουμε μία πρεμιέρα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη. Η σκηνή που απολαύσατε. Το χιόνι, γιατί ήταν με 30 βαθμούς στην πλάκα, χιόνιζε και εμείς φορούσαμε παλτό. Και ήταν, ναι, ήταν αστείο. Το κομμάτι της βροχής επίσης, που μαλώνουμε μέσα στο αυτοκίνητο και που ήταν μια σκηνή όπου από ένα σημείο και μετά μαλώναμε σαν να είναι η Μαρίνα και ο Χριστόφορος. Δηλαδή ήταν τελείως εμείς. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι όλα αυτά που μου λείπουν, δεν μου λείπουν τόσο όσο θα μου έλειπες εσύ αν δεν σε είχα. Τι είναι αυτό που σε εγωίτευσε στη Μαρίνα και την διάλεξες για συμπροταγωνίστριά σου? Να δω τι θα πεις τώρα. Το ταλέντο, η χημεία και η διάθεση. Τα γυρίσματα ήταν δεκτική σε αυτά που της έλεγες? Εντάξει, πέρασα. Εντάξει. Ήταν δεκτική και δεκτική. Οι συντελεστές ανυπομονούσαν να μπουν στην κινηματογραφική αίθουσα για να απολαύσουν την ταινία για την οποία δούλεψαν πολύ. Η μητέρα του Χριστόφορου. Είναι η δεύτερη φορά που κάνω τη μητέρα του. Έχει μια αιμονή μαζί μου. Τι θέλει τη μητέρα του, νέα λέει και τέτοια. Ξέρεις ότι μου έχεις διαλύσει τη ζωή. Ο Χριστόφορος προσέχει πάρα πολύ τους τοπίους του. Πέρα από το γεγονός ότι είμαστε πολύ φίλοι, η δουλειά είναι δουλειά. Είναι μικρή παρουσία μου στην ταινία, ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Δηλαδή να είναι καλά ο Χριστόφορος, να είναι, εννοώ, και όχι μόνο για την ταινία, αλλά από εδώ και πέρα να κάνει πράγματα. Μέσα μου σε ζούσα. Εγώ την έχω δει την ταινία γιατί έγραψα και το τραγούδι στο τέλος με τον Παρασκευά τον Καρασούλο. Τραγούδισα, το έχω. Ο Χριστόφορος είναι αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τροφοδοτεί μονίμως τον κόσμο με ένα πραγματικό θέαμα, με αξιώσεις και ήθος. Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος του ομίλου ΔΕΜΚΟ, κύριος Δημήτρης Κοντομινάς, η Ελένη Μενεγάκη, ο Σάκης Ρουβάς, η Αγγελική Νικολούλη, η Βίκη Χατζηβασιλείου, η Ναταλία Γερμανού, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Θοδωρής Αθερίδης, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Κατερίνα Καινούριου με τη μητέρα της, η Σύση Χριστίδου με το σύζυγό της Θοδωρή Μαραντίνη. Ζήλεψα γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στη θέση του. Και το λέω έτσι ευθέως. Είδα μια πραγματική ταινία, αληθινή ταινία, σημερινή ταινία. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και ένα καινούριο ξεκίνημα για τον ελληνικό κινηματογράφο, παιδιά, αυτή η ταινία. Ιδιαίτερη, μ' άρεσε. Και συγκινήθηκα και προβληματίστηκα και την ευχαριστήθηκα. Γιατί ήταν ένα σκηνοθέτη νέο που από διαφορετικές οπτικές γωνίες έβλεπε και τις σχέσεις και την κοινωνία σήμερα και την κρίση και όλα. Και μ' άρεσε αυτό. Καλή χρονιά. Σε ευχαριστώ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, διαφορετική προσέγγιση, διληματική προσέγγιση. Και βέβαια, για να πει με πολύ ωραίο τρόπο, το αυτονόητο. Αν είναι κάτι θα έναρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Είναι μια πολύ ουσιαστική, πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή και πολύ αληθινή ταινία. Θέλω να του πω τον Χριστόφορο, αν και τον συνάντησα πριν από 2-3 μέρες στον δρόμο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Οτιδήποτε αρνητικό και να ακούσει, να μην το λάβει σοβαρά καθόλου. Έχει κάνει μια συγκλονιστική ταινία. Έχουν αλλάξει εποχές, κυρία μου. Βρεθήκατε στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή. Είναι αρκετά χρόνια τώρα που όλο όποτε τον βλέπω του λέω πρέπει να κάνεις μία ταινία, πρέπει να κάνεις μία ταινία. Χαίρομαι το έκανε.
Εγώ είμαι μεγάλη φαν του Χριστόφορου. Μ' αρέσουν πάντα οι δουλειές του. Ζήλεψες με την καλή έννοια, θα ήθελες να παίζεις την ταινία αυτή? Ναι, σε μια τόσο καλή ταινία, όλοι θα θέλαμε να παίζουμε, ναι. Σ' αγαπώ και χιλιάδες φορές θα σ' το πω. Σ' αγαπώ.